μια πολεμική μηχανή στην Κύπρο. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, ναυλοχεί από το πρωί στο λιμάνι Λεμεσού, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Ευρώπης, με πλήρωμα σχεδόν 2.000 ατόμων. 1.200 ναύτες και 600 πεζοναύτες βρίσκονται εν πλώ. Μεταφέρει 20 πολεμικά αεροσκάφη τύπου Ραφάλ, 2 αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης σκελέχου και 3 ελικόπτερα. Εδώ γίνεται η απονίωση και η προσνίωση των αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ αυτό είναι το κέντρο επιχειρήσεων του αεροπλανοφόρου. Στον χώρο αυτό, ακριβώς κάτω από το κατάστρωμα πτήσεων, γίνονται οι επισκευές και οι επιθεωρήσεις των αεροσκαφών. Η παρουσία του Charles de Gaulle στην Λεμεσό δίνει το στίγμα των άριστων κυπρογαλλικών σχέσεων σε μια περίοδο εντάσεων και αστάθειας στην περιοχή. Είναι η τρίτη φορά την τελευταία δεκαετία που το καμάρι του γαλλικού πολεμικού ναυτικού ναυλοχεί στην χώρα μας. It's always a pleasure to stop here. Cyprus is a great partner for the French Navy. Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται εδώ και ένα μήνα στην θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου στο πλαίσιο της επιχείρησης Inherent Resolve κατά του λεγόμενου Ισλαμικού Χαλιφάτου, με τα αεροσκάφη του να διεξάγουν αναγνωριστικές πτήσεις για συλλογή πληροφοριών, κυρίως πάνω από το Ιράκ. Our aircraft have armed, have weapons, and they are ready either to show force, show presence from the air. If necessary, we strike. On the request of the coalition, we didn't have any strike so far. Το αεροπλανοφόρο μπορεί να παραμείνει στην θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μας εξηγεί ο κυβερνήτης. Our limitation, in fact, is the jet fuel, the fuel used for the jets. So we have a huge amount of them, and we can also refuel at sea. We have also an amount of ammunition, but we can resupply ammunition at sea with the war also. And the food is also a limitation. Στο λιμάνι Λεμεσού ελιμενίστηκαν και τα πλοία που συνοδεύουν το αεροπλανοφόρο. Το δεξαμενό πλοίο ανεφοδιασμού ΒΑΡ και η ελληνική φρεγάτα Ψαρά, την οποία επισκέφθηκε εξάλλου ο Γάλλος υποναύαρχος ΟΣΑΤ. Αύριο το Charles de Gaulle θα επισκεφθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας, στο πλαίσιο δεξίωσης που θα παραθέσει η πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο.